Σε διακανονισμό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων συμφώνησαν εκατοντάδες Αμερικανίδες αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον πρώην γιατρό της Εθνικής Ομάδας Ενόργανης Γυμναστικής, Λάρι Νάσαρ, με το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, τον πρώην εργοδότη του Νάσαρ. Σύμφωνα με τους δικηγόρους, το Ίδρυμα καλείται να καταβάλει 425 εκατομμύρια δολάρια στα 332 θύματα που εκπροσωπούνται στη δίκη, ενώ άλλα 75 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν σε ένα trust fund. Ο διακανονισμός αυτός για τη σεξουαλική κακοποίηση φαίνεται να είναι ένας από τους μεγαλύτερους του είδους του, αντανακλώντας τον τεράστιο αριθμό των θυμάτων.